συζήτησή μας θα βάλουμε έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι εστί πρωταθλητισμός Κυκλάδος, και αυτός δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο του ΑΟΣΥΡΟΥ, τον κύριο Γιώργο Φόσκολο, τον οποίο το ευχόμαστε καλό μεσημέρι. Γεια σου πρόεδρε, από το στούντιο του Aegean Voice. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Απόλευσα σε αυτά που λέγατε τόση ώρα, σας ακούγα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Φωτιά, πρόεδρε. Έχει πάρει φωτιά κυριολεκτικά ο πρώτος όμιλος. Αναμένουμε όλοι με ιδιαίτερη αγωνία να δούμε το τι θα γίνει. Θέλω τη δική σας πρόλεση. Πού νομίζετε ότι θα κρυθεί όλο αυτό? Γιατί η άποψή μου είναι αυτή που είπα πριν λίγο, ότι δεν κρίνεται μόνο σε αγωνιστικό χώρο. Τέτοιες αναμετρήσεις έχουν πολύ παρασκήνιο, έτσι. Πιστεύω θα κρυθούν όλα στο πάθος, στο πάθος, πόσο ενωμένοι θα είναι οι διοίκησεις με τους παίκτες σε αυτό το κρίνει το ποδάθλημα. Και εγώ σε αυτό το πιστεύω θα έχει καταφέρει πάρα πολύ ο ΑΟΣ. Είναι πάρα πολύ ενωμένοι όλοι οι παίκτες και με τη διοίκηση και μεταξύ τους παίκτες. Μέσα στην ομάδα μας έχουμε παίκτες προσωπικότητα που μπορούν και στον 0-1 να πάρουν την μπάλα από τα δίκτυα μας και να πούνε πάμε να το γυρίσουμε. Το είδαμε και με τη Μύκονα που το κάναμε. Και πιστεύω το ξανακάνουμε άμα χρειαστεί. Θεωρητικά πολλοί λένε σε συζητήσεις ότι εντάξει, ίσως ο ΑΟΣ δεν έχει αυτό το ρόστερ το ακριβοπληρωμένο όπως έχουν οι μικονιάτικες ομάδες, σε εισαγωγικά το ακριβοπληρωμένο, έτσι, ή το εκείνο το ρόστερ που φοβίζει, αλλά έχει τη βαριά φανέλα. Θα παίξει ρόλο στην τελική έκβαση του πρωταθλήματος αυτό, η φανέλα της ομάδας? Πιστεύω ότι τελευταία χρόνια στο πρωτάθλημα δεν έχει το ρόστερ το ακριβοπληρωμένο, δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα έχουν πάρει τα ρόστερ που είναι πιο παθιασμένα. Αν θυμηθείτε και εμείς με τον Παναξιακό, αν θυμηθείτε τον Αόρ με τον Τάγιαξ, αν θυμηθείτε πολλά τέτοια παραδείγματα, το τελευταίο χρόνια που είχαμε πρωτάθλημα εμείς, είχε πάρα πολύ μεγάλο μπατζετζό καμάρι και η Λάβα πιο μεγάλα από εμάς και η Μύκονο πάλι και η Ένωμερα πάλι, αλλά δεν πήραμε πάλι το πρωτάθλημα. Και τελικά φέτος πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλο αυτό? Φέτος βλέπουμε ένα ΑΟΣ που ξεκινάει από το 0, πραγματικά από το 0. Αυτό που έχει γίνει είναι, πιστεύω δεν έχει γίνει τα χρονικά του ποδοσφαίρου, μια ομάδα από το 0 να είναι στα μπαράτσι, να είναι πρώτη αυτή τη στιγμή. Πραγματικά από το 0, χωρίς ένα βελτίο να είναι πρώτη. Και σας λέω, αυτό οφείλεται στην αυτή την μαγιά που έχουμε μεταξύ διοίκησης και παιχτών. Σε αυτό που έχουμε δημιουργήσει στους παίκτες το μεγάλο πάθος και την αποφασιστικότητα και τη σιγουριά ότι τε να χάνουν ακόμα θα κερδίσουν. Παίκτες πρωταθλητές που τελευταία χρονιά, Μαραγκός, όλοι αυτοί, Ραπαβίλας, Μανουδάκης, Σιλιανός, Κώστας, έχουν πλέον αποκτήσει μεγάλη μαγιά. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι και από μένα. Στην Άνω Μερά θα κερδίσετε? Πιστεύω ότι θα χάσουμε. Η Άνω Μερά θα φέρουν τα πόδια τους, όπως σας το λέω, είναι το μεγάλο φαβορί, έχουν δώσει πάρα πολλά λεφτά, κάνουν πάρα πολύ μεταγραφές στο Βεχέρι που το θεωρώ λάθος. Τόσες μεταγραφές που κάνουν το Βεχέρι. Και πιστεύω ότι πάνε για ένα αποτέλεσμα, μόνο να μας κερδίσουν. Άμα του γυρίσει λίγο το παιχνίδι, πιστεύω ότι δεν έχουν την καρδιά, δεν θα έχουν τα κότσια να του γυρίσουν το παιχνίδι. Δηλαδή όλα θα κρατηθούν από εμάς. Μάλλον είναι και αυτό που λέγαμε πριν, ότι δεν παίζονται όλα εντός αγωνιστικού χώρου, γιατί διαβλέπω σε αυτό που λέτε ότι είναι κάπως, δεν θα τα καταφέρει η Άνω Μερά και τα λοιπά. Εντάξει, σίγουρα είναι κάπως αυτό όλο. Βάζετε λίγο λαδάκι στη φωτιά, θα έλεγα. Εμείς πάντως δεν φοβόμαστε κανένα αντίπαλο. Θα πάμε μέχρι τα ίδια εκεί μέσα να πάμε να κερδίσουμε. Θα πάμε να κερδίσουμε για να τελειώνει το πρωτάθλημα. Και πιστεύω ότι άμα κερδίσουμε εκεί πέρα μετά τα τελευταία χρόνια, σήμερα νομερά, αυτό που θα γίνει στο γήπεδο του. Το γήπεδο τη Σέψη Κλάδων δεν θα κάνει τα τελευταία χρόνια στα γήπεδα. Θα έχει χιλιάδε άτομα στο γήπεδο. Ο κόσμος είναι μαζί μας πλέον. Είναι πολύ μαζί μας. Το λέω και να νοικιάζω. Αυτό που είδα το Σάββατο έχω να το δω πάρα πολλά χρόνια από παιδάκι. Τέτοιο πάθος από τον όλος ο κόσμος, από τον πρώτο παράγοντα έως τον τελευταίο φοιτητή, φαντάρο που υπήρχε στο γήπεδο, τόσο πάθος το έχω ξαναδεί. Πλέον είναι όλοι μαζί μας, έχουν καταλάβει πλέον τη δουλειά που γίνεται, έχουν καταλάβει τη σοβαρότητα της διοίκησης, έχουν καταλάβει ότι μόνο εμείς μπορούμε να φέρουμε παίκτες εγνωσμένης αξίας και να κρατήσουμε παίκτες όπως ο Ραμπαβίλας, ο Ταμάμης και αυτοί που έχουν έρθει εδώ. Είναι όλοι σχεδόν πλέον μαζί μας. Πρόεδρε, το γεγονός ότι αναβλήθηκαν οι αγώνες επηρεάζει την ομάδα σας? Εμάς θα μας κάνει λίγο καλό, γιατί βλέπω ότι τους παίκτες μου έχουν πάει λίγο αέρα. Θα μας χαρμάρει λίγο. Μας φέρει πάλι στην πραγματικότητα ότι δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Και για να καταφέρουμε πρέπει να δείξουμε συν 10% πάθος παραπάνω από ό,τι δείξαμε την τελευταία παιχνίδι με τον Ομικρόν.
μέσα στην ομάδα το πάθο μας πρέπει να είναι παραπάνω από αυτή με τον Ναόμι Κόλλο. Πάμε εκεί πέρα, πάμε, θα βάλουν οι παίκτες τα πόδια τους, θα βάλουν την αυταπάνησή τους, θα βάλουν τη φανέλα και πιστεύω τα καταφέρουν πάλι. Ωραία. Εχθές είχα μια συζήτηση με ένα Μικονιάτη ο οποίος μου έθεσε το εξής ερώτημα. Μου λέει, μου είπε ότι ο Άος Σύρου θα μπορέσει να συμμετάσχει στη ΓΑΜΑ Εθνική σε περίπτωση που πάρει το πρωτάθλημα, και αυτό με δεδομένο ότι οι μικονιάτικες ομάδες γνωρίζουμε όλοι ότι οικονομικά μπορούν να σταθούν σε αυτό. Ναι, εγώ πιστεύω αυτή τη φορά δεν θα το σύνδεσμο κανονικά, θα κατέβει κανονικά η ομάδα, δεν υπάρχει και να κατέβει ομάδα στη κανονική και θα είναι μια χαρά. Εμείς έχουμε το ρόστερ, αυτή τη στιγμή είναι έτοιμο το ρόστερ, δηλαδή θα γίνουν κάποιες προσθήκες, βέβαια θα γίνουν κάποιες προσθήκες. Ο Άμικρον, τη Ριάννα Μερά, έχει πάρα πολλούς ξένους παίκτες, δηλαδή εκτός Μικρόνου παίκτες, και είναι κάποιος πιο δύσκολο. Εμείς με 4-5 μεταγραφές εκτός Ήρου πιστεύω ότι θα έχουμε αξιοπρεπή πορεία. Αυτό που πρέπει. Και θέλω να τονίσω ότι πιστεύω ότι τα μπάτζετ που έχουν οι ομάδες το Άμικο είναι της Ανομερά, πρέπει να κάνουν μια αυτοκριτική και να πούνε γιατί δεν βγαίνουν πρωταθλητές τους αγωνία. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι άμα πάω την ομάδα μου και πάω στη Μύκονο με αυτά τα μπάτζετ που έχει και μου δώσουν εμένα την ομάδα, εάν δεν βγω πρωταθλητής θα τους δώσω όλα τα λεφτά πίσω. Τον παραγωγό που έχουν, σας πόσο ώρες έχουν δώσει, καταλάβετε πως το λέω τώρα. Ναι, πρόεδρε, οι φήμες λένε ότι ανυπομονείτε να παίξει τελικό με τον Παναξιακό. Ένα σχόλιο. Παραπατικά ανυπομονώ να ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Όπου και να παίξουμε, πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι από τις δύο μεριές. Θαυμάζω τον φανατισμό και την πόρωση των αξιώτες και των παιχτών και των φιλάθλων. Πάντα έλεγα ότι θέλω να έχω τέτοιους φιλάθλους, να μπαίνουν στο γήπεδο να μπορούν να γυρίσουν ένα παιχνίδι. Την πρώτη φορά την πάτησα με αυτά τα παιδιά, πήγα προστάτευτο στην Άξο, μου πήραν το πρωτάθλημα, αλλά είχα πει από εκείνη τη μέρα ότι όποτε ξαναπέξω με το Παναξιακό κρίσιμο παιχνίδι, πάντα θα το διαδίζω. Ωραία. Οπότε, αν τύχει το τελικό. Ωραία. Εντάξει. Αυτό είναι μια δήλωση την οποία κρατάμε, τη σημειώνουμε πάνω-πάνω εκεί στο μπλοκάκι μας, σαν σημείωση με ένα αστερίσκο. Μέχρι τότε να φτάσετε στο τελικό, βέβαια υπάρχει αρκετή πορεία. Υπάρχει αγώνα μεγάλος. Εντάξει, ο Παναξιακός βέβαια στο τελικό πάει εύκολα, δεν παίζει με τις ίδιες ομάδες που παίζουμε εμείς. Δηλαδή, ΑΟ Μικρόνο, ΑΟ Μερά, όσοι είναι ομάδες με ποιότητα, με πολύ καλούς παίκτες. Πιστεύω ότι δύο από αυτές τις ομάδες θα παίξουν τελικό. Τώρα ο Παναξιακός έτσι και με αυτά που γίνανε με τους αδιαφώσεις και με τους όμιλους, θα πάει τελικό. Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο πρωταθλητής θα βγει, όποιο βγει από εμάς πρώτα θα βγει ο πρωταθλητής. Εσείς, αν δεν πάτε στο τελικό, το θεωρείτε αποτυχία για τον Άος? Όχι, δεν το θεωρώ αποτυχία. Εμείς και ζητήσαμε να κάνουμε την ομάδα φέτος. Να φτιάξουμε μια ομάδα με ένα κορμό, να φτιάξουμε ένα συμβούλιο σοβαρό, να ξαναφέρουμε το χρόνο το γήπεδο και να συνεχίσουμε του χρόνου να κάνουμε πρωταθλητισμό. Του χρόνου θα το θεωρώ αποτυχία μας, πάμε μετά. Πέτα με τόσο αποτυχία. Αυτό που έχουμε κάνει είναι... Δεν το πιστεύω, πιστεύω κανείς, ότι ξεκινάει ο ΑΟΣ με παίκτες που είχαν να πάρουν ένα χρόνο μπαλά και θα πάει και θα είναι αυτή τη στιγμή να παλεύει επιχειρήσεις όλες με τις ομάδες της Μικρούς. Δεν το πιστεύω κανείς. Είδαμε μια ομάδα του Τσάνο Μεγάλη το Βεκέβη να κάνει 7-8 μεταγραφές, νομίζω, και βλέπουμε ότι τώρα είναι από κάτω μας. Ξεκινάει με μπόνους συν 2. Το μόνο λάθος που καταλογίζει τον εαυτό μας στη συζήτηση είναι ότι το Βεκέβη, άμα είχαμε πάρει δύο παίκτες, που είμαστε λίγο άτυχοι αυτό το θέμα, δηλαδή το Μίτσαν όπως ξέρετε τον είχαμε κλείσει, αλλά έχει πρόβλημα στο πόδι και δεν είναι. Αν είχαμε πάρει δύο παίκτες, δεν υπήρχε περίπτωση ούτε μία τροκοδομή να κάνουμε το δάθμα. Είμαστε τόσο τελικά κοντά. Αυτό είναι το μόνο λάθος που καταλογίζει τον εαυτό μου και τη διοίκηση του ΑΟΣ. Η συνεργασία με τον Άγιαξ, πρόεδρε, πώς πάει? Η συνεργασία με τον Άγιαξ είναι πολύ καλά. Πιστεύω ότι ο κ. Ρούσος είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος τεχνικός διευθυντής, ο καλύτερος από τις Ελλάδες. Ξέρει να στείλει πάρα πολύ καλά τις ομάδες, ξέρει να μιλάει στους παίκτες. Είναι άλλο επίπεδο πλέον προπονητής ο κ. Ρούσος. Και πιστεύω ότι η συνεργασία μας θα δοκιμήσει, θα είναι μια χαρά. Θα βγάζει παίκτες και οι παίκτες του Άγιαξ θα έχουν να παίζουν στη μεγάλη ομάδα του νησιού, που θα είναι ο ΑΟΣ Σύρου. Είστε ικανοποιημένος από την μέχρι τώρα απορία της συνεργασίας σας με τον Νίκο Βουτσίνο? Ο Νίκος Βουτσίνος, να σου πω την αλήθεια, από το καλοκαίρι που το είχαμε νικούσει, να έρθει στην ομάδα. Ο κ. Βουτσίνος όμως, επειδή είχαμε κάποια φιλία με τον προηγούμενο βοηθό κ. Βαθαλίτη, δεν πήγε σε ότι εγώ μπορώ να τον πάρω τον Βαθαλίτη προπονητή, είτε την πάτησε, γιατί εγώ λοιπόν είχα πάρει προπονητή από το καλοκαίρι. Το εκτιμώ πάρα πολύ, το εκτιμώ περιόριστα, είναι έτσι βγει από τις εκατομμύρες του Άγιαξ, είναι ικανός, ξέρει να μιλάει καταπληκτικά στους παίκτες, έχει την ψυχολογία νικητή, είναι ένας πολύ καλός μαθητής του κ. Ρούσου και πιστεύω αυτή τη στιγμή είναι πιο ελπιδοφόρος και ίσως κάποιος προπονητής ελπιδοφόρος στις Ελλάδες. Είστε ικανοποιημένοι από αυτή τη συνεργασία? Έχει αποφέρει τα ωφέλη που αναμένατε στην ομάδα? Βέβαια, η ομάδα παίζει και μπάλα. Γιατί η ομάδα στην αρχή της χρονιάς έπαιρνε αποτελέσματα
αλλά έπαιρνε αποτελέσματα από το Λαπαβίλα, από την προσωπικότητα των παιχτών δηλαδή. Δηλαδή έτυχαν οι παίκτες να παίρνουν και μόνοι τους, ας το λέω στην αρχή του πρωταθλήματος. Να παίρνουν τα παιχνίδια μόνοι τους. Αυτό θα λιώσει η γεωλεξία. Δηλαδή κάναμε κάθε μέρα συμβούλιο για να έχουμε τους παίκτες σε εγρήγορση, να τους τονίσουμε τη σοβαρότητα του παιχνιδιού. Οι παίκτες είναι πλέον, αγαπάνε πάρα πολύ την παρέα του ΑΟΣ, αγαπάνε πάρα πολύ τη Σύρο, ξένοι Συριανοί. Γιατί με τη μαγιά τους πήγαν στην άσκηση τα αποτελέσματα. Δεν υπήρχε τον πόντι στον πάγκο. Δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε μια διοίκηση και οι παίκτες. Πρόεδρε, να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Βλέπουμε ότι ο ΑΟΣ Σύρο είναι μια ομάδα που στηρίζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στη δύναμη της έδρας της. Εκτός έδρας χάνετε από τη δύναμή σας. Σας προβληματίζει το γεγονός αυτό με δεδομένο ότι έχετε να παίξετε δύο δύσκολα παιχνίδια? Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια εκτός έδρας έχουμε χάσει μόνο το κύπελλο με ένα νομερά και άλλο ένα παιχνίδι με ένα νομερά. Δεν έχουμε ξαναχάσει τον εαυτό τα τελευταία χρόνια. Είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Στην μήκο με τη δύσκολα μέσα, στην νομερά πήγαμε σοπαλία και με πολλές απώλειες. Στη στιγμή η ομάδα είσαι πάρα πολύ απώλειες. Η ομάδα είναι και πέντε παίκτες φαντάζομαι και λοιπά. Πιστεύω δεν μας φοβίζει τίποτα. Ωραία, να κλείσουμε. Δεν μας φοβίζει τίποτα, δεν φοβόμαστε κανένα. Θα πάμε να γεμίσουμε όλα τα παιχνίδια. Να κλείσουμε με το μήνυμα προς τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Θέλω το γήπεδο πάντα να είναι πάντα έτσι. Αυτό είναι, αυτό ήταν από την το όνειρό μου, να βλέπω τους φιλάθους του αόρου να τα κάζει να πανηγυρίζουν και να κάνουν φέτο λίγο πως παλιά τους μεγαλώσαμε πιτσιρικάδες με αυτή την ιστορική ομάδα, με αυτή την πανέλα. Ωραία, εμείς θα έχουμε την ευκαιρία σίγουρα να το ξαναπούμε μελλοντικά, εδώ είμαστε. Μπράβο σε εσάς πάλι που εκτός από το Sports Club που είναι, τι να πούμε τώρα, έχει ξεφύγει από τα τοπικά δεδομένα, είναι πλέον τα καλύτερα πιστεύω site ζωγραφικά αθλητικά σε όλη την Ελλάδα. Και μπράβο σας, το παλεύετε, το στηρίζετε, το δουλεύετε και από ό,τι ακούτε τις εκπομπές του ραδιοφώνου τα πάτε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ. Και λίγο πειραμένοι δημοσιογράφοι, δεν θέλω να σφυλίσω τα αυτιά. Ευχαριστώ. Λίγο πειραμένοι δημοσιογράφοι, τον κύριο Μπακαρίδη τον έχω δει και στην Αθήνα, ξέρω πώς τον εκτιμεί, πώς τον εκτιμάει όλος ο κόσμος, ποδοσφαιρικός κόσμος και ποδοσφαιριστές και παράγοντες. Και μπράβο σας, τέτοιες εκπομπές, τέτοια πράγματα είναι καλό, καλό για μας, αλλά φαίνεται το έργο μας. Ωραία. Και δεμάστε τον παιχτούν και όλο. Θα είμαστε εδώ για, και πάντα δίπλα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, πρόεδρε. Καλό μεσημέρι. Yeah, yeah.